μια κουβέντα, συνεχίσουμε την πολιτική κουβέντα με έναν καλό φίλο από τα παλιά, τον κύριο Τουσιάδη, ο οποίος περιμένει υπομονετικά εδώ στο στούντιο να τελειώσουμε την κουβέντα στο με την φιλόξενο στούντιο. Κυρία Σπυράκη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τουσιάδη. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω, διότι το ρεπορτάζ λέει ότι περιμένουμε αύριο μεθαύριο και τον κύριο Καρατζαφέρη να έρθει στην περιοχή. Θα είναι στη Λαμία. Πιθανόν και αύριο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα αποσαφινιστεί τις επόμενες ώρες. Οπότε, πώς αντιμετωπίζετε αυτή την πιθανή προεκλογική περίοδο εσείς στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, κύριε Τουσιάδη? Απολογιστικά μόνο? Εμείς δεν μπορούμε. Ή ετοιμάζεστε κιόλας? Σαφώς και ετοιμαζόμαστε. Σαφώς και ετοιμαζόμαστε. Βεβαίως, το να γίνουν εκλογές δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχουν και πόσο θα βοηθήσουν στο να βελτιωθεί η κατάσταση. Όπως δηλαδή θέλετε εκλογές, αλλά παρακαλάτε να μην γίνουν? Ποτέ, όχι, δεν παρακαλάμε τίποτα. Εμείς ό,τι είναι να γίνει, εμείς ετοιμαζόμαστε για εκλογές, οργανωνόμαστε. Εθνικά ωφέλιμο τι είναι αυτή την περίοδο? Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνουν εκλογές, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι θα προσφέρουν. Σωστά το λέτε. Δηλαδή, τι θα αλλάξει? Οι δημοσκοπήσεις λένε ότι θα είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, δεν θα είναι πρώτο κόμμα με 50%. Καλά, δεν ξέρω πόσο μπορούμε να τις εμπιστευόμαστε πλέον. Όχι, αυτές καλά, τις εταιρείες, ναι, γιατί στο δημοψήφισμα. Είχαν κάνει. Και στις εκλογές έδιναν άλλα νούμερα. Μόνο 20%. Μόνο 20 μονάδες διαφορά είχαν. 20 μονάδες λάθος. Ναι, ναι. Ακόμη το περιθώριο λάθος που λέγαμε. Και στο δημοψήφισμα, εμείς ήμασταν το μόνο κόμμα που λέγαμε ότι δεν πρέπει να γίνει το δημοψήφισμα και οι θέσεις μας ήταν ότι δεν πάμε να ψηφίσουμε. Είναι αστείο να ψηφίσουμε τι. Να ψηφίσουμε τι. Και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε, βέβαια, γιατί βγήκε ένα αποτέλεσμα 62% και η κυβέρνηση έκανε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έλεγε το δημοψήφισμα. Τώρα θα γίνουν εκλογές και τι θα αλλάξει μετά τις εκλογές? Ξέρετε, ασχολούμαστε με πολλά και διάφορα, άκουγα και τους προηγούμενους καλεσμένους σας εδώ. Κατηγορούν το ένα κόμμα το άλλο. Η κυρία Πούλου έλεγε ότι εμείς δεν υπογράψαμε τίποτα. Μην ξεχνάτε τι κάνατε στο πρόσφατο παρελθόν, κύριε δηλαδή, Τουσιάδη. Ναι. Κατηγορούσατε το ένα κόμμα το άλλο. Εμείς, και εσείς στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Κοιτάξτε, σαν αντιπολίτευση, βεβαίως. Εντάξει, ο επόμενο είναι να έχεις διαφορετικές απόψεις. Το χρήσιμο ερώτημα, κύριε Τουσιάδη, όμως, ναι, το χρήσιμο ερώτημα, ναι, είναι ότι οδεύουμε πάλι σε ένα τεράστιο μνημόνιο. Α, μπράβο. Τεράστιο μνημόνιο. Α, μπράβο. Και θέλω αυτό να μας πείτε εσείς πού βρίσκεστε. Το δύσκολο, το περίεργο. Έτσι. Και το απαράδεκτο είναι ότι όλοι ασχολούνται με το αν θα πάρουμε δάνειο, αν θα είναι δάνειο γέφυρα, αν θα είναι νέο δάνειο για να ξεπληρώσουμε τη δόση του παλαιού δανείου και το δάνειο του δανείου, ο δάνειο, ως πότε αυτά τα δάνεια. Δηλαδή θα μας πει κανένας τι θα κάνουμε για να ξεκολλήσουμε από το βούρκο, τι θα κάνουμε για να αρχίσουμε να παράγουμε πλούτο, τι θα κάνουμε για να αρχίσει να μειώνεται η ανεργία. Δεν μας το λέει κανένας. Δεν μας το λέει κανένας. Ασχολούνται σήμερα 8 η ώρα, άνοιξα τα κανάλια, τα κεντρικά κανάλια της Αθήνας, όλοι, μα όλοι και την ίδια στιγμή, δηλαδή δεν τον γλιτώνες από πουθενά, έπρεπε να σου περάσουν αυτό, ότι ο Βαρουφάκης σχεδίαζε να κλέψει τους αριθμούς, τα αφημί και το ένα και το άλλο. Ήμαρτον, αυτό μας απασχολεί. Θα μας πείτε τι θα κάνουμε. Πώς θα αντιμετωπίσουμε έτσι το ασφαλιστικό. Έτσι αλλάζει η ατζέντα, κύριε Τουσιάδη. Πώς αλλάζει? Μα δεν θέλουν να την αλλάξουν. Θέλουν εκεί, όχι, να μας έχουν, έτσι να μας κάνουν πλήση εγκεφάλου. Ενώ θα πρέπει να ασχολούμαστε με τα του μνημονίου, ασχολούμαστε με αυτά που πλέον δεν αφορούν το μνημόνιο. Που δεν αφορούν το μνημόνιο, και εγώ πάω ένα βήμα παραπέρα. Το μνημόνιο είναι δεδομένο. Το υπέγραψαν. Τελείωσε. Πάει. Δεδομένο. Αυτό υπάρχει. Μην κρυβόμαστε τώρα. Τη λέμε τρόικα. Όχι, δεν είναι τρόικα. Είναι θεσμοί και μάλλον τώρα έγινε και κουαρτέτο, γιατί προσετέθηκε και τέταρτος τους τρεις. Θα μένουν στο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας ή έξω από την Αθήνα. Θα βλέπουν. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν τρεπόμαστε. Δεν τρεπόμαστε. Θα μας πούν πώς θα αντιμετωπίσουμε το ασφαλιστικό που σε λίγο δεν θα έχουμε να πληρώνουμε συντάξεις. Αυτό θα μας το πει κανένας? Ή η λύση είναι να τριπλασιαστούν οι εισφορές των αγροτών στο ΟΓΑ? Αυτή είναι η λύση? Ως πότε θα αρμέγουν τον κόσμο? Θα μας πούν εμείς, Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, έχουμε κάνει μια ριζοσπαστική ανατρεπτική δήλωση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το ασφαλιστικό. Μας φώναξε κανένας να πει τι λέτε ρε παιδιά?
Έλα εδώ κύριε Καρατζαφέρ, τι είναι αυτά που λες, τι τρέλες είναι αυτές, δεν ισχύουν, όχι. Τίποτα, δεν το συζητάνε, δεν θέλουν να ξεκολλήσουν από την πεπατημένη. Εκεί 80 χρόνια τα ένσημα, τα ασφάλιστρα, το ΕΚΑ, το σύνταξη, το ένα, το άλλο. Εκεί δεν θέλουν κάτι καινούριο, δεν θέλουν. Με αυτό το σύστημα που υπάρχει σήμερα στον ασφαλιστικό τομέα, μαθηματικά πάμε να τυναχτούμε στον αέρα σε λίγο καιρό, δεν θα έχουν να μας πληρώσουν. Αντοχές υπάρχουν ακόμα στην κοινωνία, στους πολίτες, στους φορολογούμενους. Δηλαδή πρέπει να γίνει η έκρηξη. Ναι, ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι θελισμουδιασμένος, θέλεις καλοπροαίρετος, αν έχετε και δίνει περιθώρια, αλλά ως πότε. Ως πότε. Ακούτε τώρα εσείς ότι βελτιώνεται η κατάσταση στις τράπεζες. Θα σας πω μια φράση που κυριαρχεί. Εγώ παίρνω μόνο ως κριτήριο αυτούς που καλούν, τους εκατοντάδες που καλούν καθημερινά στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Ναι. Η φράση που κυριαρχεί είναι «έχουμε χάσει την ελπίδα». Ακριβώς. Δεν ελπίζουν σε τίποτα. Έχουν παραδοθεί. Έχουν παραδοθεί, αλλά ως πότε. Δηλαδή, εντάξει, το πήραμε και λίγο, αρχίσαμε και λέγαμε μέχρι και ανέκδοτα. Κυκλοφορούσαν για το ότι κάθεσαι στην ουρά για να πάρεις 60 ή 50. Ξέρω εγώ ότι, ναι, αλλά ως πότε αυτό. Ως πότε μπορεί να λειτουργεί έτσι μια κοινωνία. Πώς θα λειτουργήσει ο έμπορος. Κλείνουν τα καταστήματα. Κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Και θα συνεχίσουν να κλείνουν με ταχύτερους ρυθμούς. Πώς θα γίνονται εισαγωγές. Πώς θα γίνονται εξαγωγές. Γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Και δεν μας λέει κανένας πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Η υγεία. Πού πάει η υγεία. Και έρχονται τώρα Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, και μας κουνάν το δάχτυλο. Μα με συγχωρείτε, 40 χρόνια αυτοί δεν κυβερνούσαν. Αυτοί δεν μας έφεραν εδώ που μας έφεραν. Δηλαδή ξέρετε, και προεκλογικά με είχατε καλέσει εδώ πέρα και τις θέσεις του κόμματος, ξέρετε, κάναμε τη σκληρότερη αντιπολίτευση, τη σκληρότερη κριτική από όλα τα κόμματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν έχουμε και καμιά ιδεολογική συγγένεια με το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως αγανακτό όταν Πασόκ Νέα Δημοκρατία θέλουν να με πείσουν εμένα ότι εμείς, τι είπε η κυρία Σπυράκη, με σοβαρότητα και σοφροσύνη εγγυόμαστε την πορεία του κράτους. Αυτοί που επί 40 χρόνια κυβερνούσαν και θέλουν να με πείσουν εμένα ότι για όλα τα κακά του σύμπαντος φταίνει 6 μήνες που κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι ο μόνος υπεύθυνος για την οικονομική κατάντια της χώρας είναι ο Βαρουφάκης που ήταν 4 μήνες υπουργός οικονομικών. Καλά, η Νέα Δημοκρατία ξεχνάει τον Κανελόπουλο, τον Εύερ, τον Σαμαρά, τον Σιούφα, τον Παλαιοκρασά, τον Αλογοσκούφη, οι οποίοι ήταν υπουργοί οικονομικών. Αυτοί δεν φταίνε τίποτα. Σημασία έχει τι θυμάται ο πολίτης, κύριε Τουσιάδη. Ο πολίτης θυμάται ότι 40 χρόνια μας κυβερνούσε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν μπορείς να το ξεχάσεις. Δεν μπορείς να το ξεχάσεις. Δεν μπορείς να ξεχάσεις ότι πριν από 6 μήνες ακούγανε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Σαμαρά, Βενιζέλο και βγάζανε σπηριά. Δεν μπορείς να το ξεχάσεις. Λοιπόν, από λέτε εκεί και ότι πέρα, υπάρχει η πιθανότητα να τους αρέσουν πάλι. Έλατε. Γι' αυτό εγώ πλέον έχω πάψει να λέω ότι από εδώ και έχετε πέρα. Έχετε χάσει κι εσείς την ελπίδα. Από εδώ και πέρα δεν φταίνει η πολιτική. Φταίει αποκλειστικά και μόνο ο λαός. Ο οποίος λαός έχει ψηφίσει 11 φορές σε βουλευτικές εκλογές, 8 φορές σε ευρωεκλογές και καμιά 15 φορές σε τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, είναι καλά προπονημένος δηλαδή. Όχι, θέλω να πω ότι οι αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν το δις εξαμαρτίνου κανδροσοφού. Καλά, ναι. Το 25 φορές εξαμαρτίνα, ας πούμε, τι λέει αυτά. Δεν μπορεί 25 φορές λάθος και δεν μπορεί μετά από όλα αυτά και μετά από όλα αυτά που τραβάμε σήμερα να ξαναψηφίζουν αυτούς οι οποίοι μας έφεραν σε αυτό το σημείο. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο και θα είμαστε πλέον άξιοι της τύχης μας. Θα σας πω γιατί μπορώ να τα συζητάω. Πάντως, ναι. Ναι, πρέπει από εδώ και πέρα επιτέλους έκκληση προς τους πολιτικούς. Θα σας τα πει πιθανόν εφόσον έρθει και εφόσον τον καλέσει στο κανάλι σας και τον κύριο Καρατζαφέρη. Εννοείται ότι έχει ανοιχτή πρόσκληση να του τη μεταφέρετε, κύριε Τουσιάδη. Να ασχοληθούμε
με θετικό, με, ψάχνοντας να βρούμε θετικά πράγματα, πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, πώς θα αλλάξουμε την κατάσταση. Δεν μπορεί να σερνόμαστε πίσω από κάποια μνημόνια, να σερνόμαστε πίσω από τις εντολές που θα μας δίνουν κάποιοι άλλοι ως πότε θα γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν. Θετικά, να σκεφτούμε θετικά, πρωτογενής παραγωγή, πώς θα αυξήσουμε την κοινοτροφία. Δεν επιτρέπεται να έχουμε δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων για να κάνουμε εισαγωγή κρέας και γάλα. Είναι απαράδεκτο. Τι θα κάνουμε για να το αλλάξουμε? Στη χώρα με 300 μέρες ήλιο το χρόνο. Με 300 μέρες ήλιο το χρόνο. Είχα πει και μια άλλη. Τα εισάγουμε όλα, κύριε. Και πριν από λίγο καιρό είχα πει στην εκπομπή σας, γιατί μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση όταν το διάβασα, ότι η Δανία, το 1/3 της Ελλάδος, στο μαύρο βορρά, δηλαδή ήλιο βλέπει 10 μέρες το χρόνο. Μην πάτε μακριά. Μου έλεγε ένας καλεσμένος πριν από 2 μέρες εδώ ότι έχει έρθει αντιπροσωπεία των Ολλανδών να πάρουν 15.000 στρέμματα στον κάμπο το Θεσσαλικό για να καλλιεργούν 3 παραγωγές το χρόνο, γιατί στην Ολλανδία καλλιεργούν μια τουλίπες. Μπράβο. Και να φτιάξουν και αεροδιάδρομο για το κάργο, δηλαδή για το εμπορικό αεροσκάφος, γιατί, να φεύγει απευθείας από γιατί εκεί. Γιατί δεν μπορούμε εμείς να εμείς τα κάνουμε αυτά. Δεν μ' άφησες να τελειώσω. Δεν το ότι στη, η Δανία κάνει εξαγωγή, η Δανία εξαγωγή, εκατομμύρια γλαστράκια με τι? Με ρίγανη και με θυμάρι. Η Δανία. Η Δανία. Ρίγανη και θυμάρι εξαγωγή. Στην Ελλάδα, εδώ τα λέμε αυτά. Εμείς εδώ πέρα βγω έξω στο πεζοδρόμιο, στο πεζοδρόμιο φυτρώνει ρίγανη, ας πούμε. Μπορούμε να φυτέψουμε ρίγανη στο πεζοδρόμιο. Βγαίνει, μπερδεύεσαι στα πόδια σου. Πήγαινε προς το Μαρινόπουλο να δεις. Άνηθος, βγαίνει στα πεζοδρόμια. Εμείς όμως τίποτα. Λοιπόν, η Δανία, η Δανία, ένας βασικός παράγων στην οικονομία της είναι η ναυπηγική, η Δανία. Εμείς πρώτο στόλο παγκοσμίως με χιλιάδες σκάφη, με εκατοντάδες εφοπλιστές, εδώ ούτε ένα σκάφος δεν ναυπηγείται. Γιατί ο κύριος Βενιζέλος έχει υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά απαγορεύεται να ναυπηγούν εμπορικά σκάφη. Κύριε Τουσιάδη, μεταφέρτε λοιπόν στον πρόεδρο την πρόσκληση. Ελπίζω. Θα τον ρωτήσουμε και για αναλυτικά για το πρόγραμμα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Εμείς ετοιμαζόμαστε για εκλογές και θα κατέβουμε με πρόγραμμα του τι προτείνουμε να γίνει. Ξεχνάμε τα μνημόνια αυτά, μας τα φόρτωσαν. Δεν μπορούμε να τα ακυρώσουμε. Μην τα ξεχνάτε όμως, γιατί θα ισχύουν. Ναι, αυτό δεν μπορούμε να τα ακυρώσουμε, αλλά βλέπουμε στο από εδώ και πέρα. Τα μνημόνια υπάρχουν. Τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε? Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο. Και εγώ ευχαριστώ για την παρουσία. Πάμε τώρα για να δούμε ως τελευταίο ρεπορτάζ, ως επίλογο.